Θέλω να σε ενημερώσω ότι η συνομιλία μας καταγράφεται. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που δεχτήκατε να έχουμε αυτή τη συνομιλία μέσω Skype, όσο μας επιτρέπει η τεχνολογία, να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είσαστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο που ασχολήθηκε τότε με το θέμα του ασωπού για το εξασθενές χρόνιο. Να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα το πιο βασικό. Κινδυνεύουν οι κάτοικοι του Λουτρακίου. Κύριε Τσαρμπέ, δεν θα ήθελα να το συγκεκριμενοποιήσω για το Λουτράκι, γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει έρθει στη δημοσιότητα είναι μετρήσεις σε εμφιαλωμένα νερά. Άρα, μιλάμε για το Λουτράκι, αν δεν δούμε πρώτα μετρήσεις. Άρα, λοιπόν, στην απάντησή σας, δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω για το κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος και πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος, αν δεν δούμε πρώτα συγκεκριμένες μετρήσεις για το νερό της περιοχής σας. Εσείς έχετε ασχοληθεί στο θέμα του ασωπού. Το εξασθενές χρώμιο αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Το εξασθενές χρώμιο αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε βρει και σε αυτό συμφωνεί όλη η διεθνής κοινότητα, γιατροί τοξικοί κτλ., έχουν βρει ότι το εξασθενές χρώμιο έχει τη λεγόμενη τριπλή ικανότητα, δηλαδή να είναι και καρκινογόνο, να προκαλεί καρκίνους, να προκαλεί επίσης μεταλλάξεις, δηλαδή είναι μεταλλαξιογόνο, μεταλλάσσει το DNA μας, άρα δηλαδή προκαλεί προβλήματα και στις μελλοντικές γενιές, αλλά και είναι και τερατογόνο, δηλαδή προκαλεί και τη γέννηση παιδιών τεράτων. Λοιπόν, με αυτές τις τρεις κακές ιδιότητες, μεταλλαξιογόνο, καρκινογόνο και τερατογόνο, το εξασθενές χρώμιο είναι στην κατηγορία των υπαριθμών 1 κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Αφού έχει αυτούς τους κινδύνους, για ποιο λόγο δεν έχει θεσπιστεί ένα όριο? Η ερώτησή σας είναι πολύ σωστή και είναι στην καρδιά του προβλήματος. Αν δείτε διαχρονικά και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη το πρόβλημα του εξασθενούς χρωμίου, αυτό που γίνεται είναι ότι πίσω από το εξασθενές χρώμιο υπάρχουν βιομηχανίες, είτε στρατιές, είτε αυτοκινητοβιομηχανίες, είτε μεταλλουργίες, που είναι τα λεγόμενα lobby για να μην μπει όριο. Μιλάμε για πολύ μεγάλα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από την παραγωγή του ξεσυνούς του και όλα αυτά τα συμφέροντα, αυτά έχουν γίνει και δημοσίως γνωστά όταν η Αμερική στην Καλιφόρνια έγινε δημόσια διαβούλευση για το όριο που πρέπει να μπει στο ξεσυνές χρώμιο. Εκεί λοιπόν οι διάφοροι εκπρόσωποι των βιομηχανιών έχουν πει ξεκάθαρα ότι είναι δύσκολο να μπει όριο, ότι αυτές οι βιομηχανίες δεν θα έχουν πού να πετάνε τα απόβλητά τους κτλ. Όλα αυτά βέβαια, όταν από τη μία ζυγαριά η βιομηχανία και τα λόμπι τους, όταν τα βάζουμε όμως από την άλλη ζυγαριά, όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε όλοι εμείς, οι απλοί πολίτες, και ότι έχουμε δικαίωμα να πίνουμε καθαρό νερό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, ακούσαμε μία μέτρηση για το Λουτράκι που λέει στα 22 PBO. Ποιο είναι το όριο που μέσα σε, παρότι δεν υπάρχει επίσημα, που κάτω από αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα? Ναι, το όριο για το εξασθενές χρώμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα έλεγα ότι είναι η απόφαση σταθμός η 1158 του 2010 του Πρωτοδικείου της Χαλκίδας, όταν οι κάτοικοι στη Μεσαπία, στην Εύβοια, ζήτησαν ασφαλιστικά μέτρα για να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό κατά του τότε δημάρχου και τα κέρδισαν. Και τότε το δικαστήριο λοιπόν στη Χαλκίδα όρισε ως όριο τα 2 ppb, να σας διορθώσω, είναι parts per billion ή να πούμε στον κόσμο απλά 2 μικρογραμμάρια στο λίτρο. Τα 2 Δηλαδή, ppb. Για το ναι, 2 Λουτράκι ακούσαμε χιλιοστά. 0,22. Είναι πολύ μικρότερη η συγκέντρωση. Όχι, αναφέρεσαι στο 22, όχι στο 2. 22 ή 22 είναι. 0,22. 22. 22. Άρα Οι είμαστε μετρήσεις πολύ που έχουν βρεθεί για παραπάνω. τα εμφιαλωμένα. Είστε 11 φορές παραπάνω. Όχι, είστε εσείς. Τα εμφιαλωμένα νερά. Κοιτάξτε, μη συγκεκριμενοποιήσουμε μάρκες και μη συγκεκριμενοποιήσουμε περιοχές. Απλά δείτε το ως εξής. Ένας τουρίστας, εντάξει, φτάνει στην Πάτρα και παίρνει να πιει ένα εμφιαλωμένο νερό, χωρίς να ξέρει μάρκες και τοπονύμια κτλ. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σύμφωνα με τις μετρήσεις των οικολόγων πράσινων, μπορεί να εκτεθεί σε ένα κίνδυνο που είναι μέχρι και 22.
που είναι 11 φορές πάνω από το νομολογιακό, εγώ θέλω να το λέω, γιατί δεν θέλω να παίζω με τις λέξεις. Νομικό όριο, το νομικό όριο είναι για το υλικό χρώμιο 50, αλλά το νομολογιακό όριο για το εξασθενές χρώμιο σήμερα που μιλάμε, ναι, μεν αυτή η απόφαση είναι για το Δήμο Μεσαπίων και δεν ισχύει στο Λουτράκι ή δεν ισχύει στη Ρόδο ή στην Κρήτη. Για μένα αυτά είναι πλήρως φεδρά. Επειδή απέναντί μου αυτή τη στιγμή έχουν ένα επιστήμονα και όχι ένα νομικό. Και ναι, θέλω ανοιχτά να μιλήσουμε και να πούμε, κινδυνεύουν όσοι πίνουν νερό, όχι από το Λουτράκι, από τη Ζιμπάμπουε, από την Γαλλία, από οπουδήποτε, με 22 PBO εξασθενούς χρωμίου. Ναι, θα σας πω λοιπόν πολύ, πολύ απλά και ξεκάθαρα ποια είναι η μονική άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Στην Καλιφόρνια λοιπόν έχουν μία μελέτη και έχουν βρει ότι όταν ένας άνθρωπος, έχουν μάλιστα λάβει υπόψη τους, ο άνθρωπος σε ημερήσια βάση καταναλώνει 1,5 λίτρο νερό. Και έχουν υπολογίσει λοιπόν πόσο πρέπει να είναι το εξασθενές χρώμιο, ώστε στην ημερή κατανάλωσή του εφόρου ζωής, δηλαδή ένας άνθρωπος που φτάνει τα 70 χρόνια, έχουν υπολογίσει πόσο νερό. Και έχουν υπολογίσει λοιπόν ότι για 1 εκατομμύριο ανθρώπους, για να έχουμε μόνο ακτινοπαθή εξαιτίας του νερού, εντάξει, θα πρέπει το εξασθενές χρώμιο να είναι 0,02 μικρογραμμάρια στο λίτρο. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι 1.100 φορές λιγότερες από το 22 που έχει βρεθεί. Με άλλα λόγια, όταν το εξασθενές είναι 0,02, επαναλαμβάνω, θα έχουμε έναν καρκινοπαθή στο 1 εκατομμύριο κατοίκους. Πάλι, επαναλαμβάνω, όταν ο άνθρωπος πίνει νερό με εξασθενές χρώμιο για όλη τη ζωή. Τώρα, αν χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μελέτη των Αμερικάνων και την ανάγουμε στις συγκεντρώσεις που έχουν βρεθεί στα αμφιαλωμένα νερά, πρέπει όμως να κάνουμε και την παραδοχή. Πρέπει να κάνουμε την παραδοχή ότι ο άνθρωπος θα πίνει αυτό το αμφιαλωμένο νερό ή αυτό το νερό συνέχεια. Συνέχεια για όλη τη ζωή. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος εκτεθεί, λοιπόν, όπως λέμε στα τρόφιμα, στη χημεία του τροφίμων ή στην τοξικολογία, αν θέλετε, εκτεθεί σε αυτόν τον κίνδυνο εφόρου ζωής, εκτεθεί λοιπόν σε μια συγκέντρωση των 22 μικρογραμμαρίων στο λίτρο, τότε αυτή η πιθανότητα καρκινογένεσης από έναν άνθρωπο στο εκατομμύριο αυξάνεται και γίνεται ένας άνθρωπος στους 910 ανθρώπους. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι κατεβαίνει κάτω από το 1 στους 1.000. Δηλαδή, θεωρώ ότι η απάντηση του Δημάρχου ότι δεν έχει πάθει κανένας τίποτα πίνοντας νερό Λουτρακίου, δεν νομίζω ότι σας βρίσκει σύμφωνος. Δεν θέλω πάλι και πάλι να... Η απάντηση του Χ Δημάρχου... Εγώ στο Χ Δημαρχό και στον Ψή, ας πούμε, γεωλόγο που λέει να πίνουμε εξασθενές επειδή το εξασθενές από τα πετρώματα είναι υγιεινό. Λοιπόν, στο Χ Δημαρχό και στον Ψή γεωλόγο, εγώ απαντώ σε εξής. Ακόμα και αν πιούμε τώρα μπροστά, on camera, ένα σφινάκι πετρέλαιο, εντάξει, πετρέλαιο εγώ σας λέω να πιούμε, ένα σφινάκι πετρέλαιο, δεν θα παθούμε ούτε καρκίνο ούτε τίποτα άλλο. Το πολύ πολύ να κάνουμε μετό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πίνουμε πετρέλαιο. Να το πω έτσι τελείως γραφικά, αν θέλετε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό που πίνουμε δεν είναι καρκίνο. Και πρέπει εδώ να σκεφτούμε λίγο τι είναι ο καρκίνος. Ο καρκίνος δεν είναι κάτι που εμφανίζεται, τρώμε κάτι σήμερα, όπως ας πούμε σαλμονέλα ή κάποιο παθογόνο βακτήριο και αρρωσταίνουμε αύριο ή μεθαύριο. Δεν είναι σαν τον ιό της γρήπης που μπορεί να αρρωστήσουμε μετά από μια εβδομάδα. Ο καρκίνος είναι από κάποιες ενώσεις που μαζεύονται μέσα στο σώμα μας, τις λεγόμενες βίωσης ωρεύσιμες, που μαζεύονται σιγά σιγά και τα βαρέα μέταλλα είναι αυτές, είναι δυστυχώς αυτές οι ενώσεις, που μαζεύονται λίγο-λίγο-λίγο και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην αρρωστήσουν ποτέ. Κάποιοι άνθρωποι όμως αρρωστήσουν σε 10 χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην μπορέσουν να κάνουν παιδιά ποτέ. Είναι πολλές οι γυναίκες, ειδικά στην περιοχή των Ηνωφύτων, που έχουν πολυκυστικές οθήκες, που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Ή είναι αντίστοιχα πολλοί άντρες εκεί, που έχουν πολύ χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων. Άρα το θέμα δεν είναι να απαντήσουμε στον ψυχολόγο. Αυξάνεται η συγκέντρωση δηλαδή αυτών των ανθρώπων που σε εκείνες τις περιοχές. Αυτό εννοείται. Το ποσοστό. Δεν αυξάνεται η συγκέντρωση, απλά αυξάνεται η έκθεσή τους σε καρκινογόνους παρά σε καρκινογόνους. Έχουμε αυξημένο ποσοστό γυναικών με πολυκυστικές οθήκες στην περιοχή των Ιωνοφύτων και γι' αυτό σας βγάζει το συμπέρασμα ότι προκαλεί αυτή τη ζημιά. Το ότι προκαλεί αυτή τη ζημιά του εξασθενές χρώμιο το ξέρουμε από κλινικές μελέτες. Απλά αν το δούμε επιδημιολογικά, θα δούμε ότι στις περιοχές υπάρχει εξασθενές χρώμιο, τότε σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν και κλιμάτα που σας ανέφερα.
Εδώ βέβαια είναι και το μεγάλο, και το μεγάλο κενό της πολιτείας, που δεν έχει γίνει μια σοβαρή επιδημιολογική μελέτη, αλλά να μετρήσουν, ας πούμε, βαρέα μέταλλα στο αίμα. Να μην πάνε να κάνουν μόνο ερωτηματολόγια, αλλά να μετρήσουν οθικές οθήκες, να μετρήσουν αριθμό σπερματοζωαρίων στους RNS ανθρώπους και έτσι να δούμε πραγματικά τι έχει γίνει σε πραγματική όμως εικόνα πληθυσμού, όχι σε θεωρητική μέσω ενός ερωτηματολογίου και ενός διατροφολογίου. Άρα είμαστε σίγουροι για αυτά που μας λέτε. Το λέει, έχουν γίνει κλινικές μελέτες, άρα το χρώμιο σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν προέρχεται από πετρώματα, δεν κάνει καλό. Έχουν γίνει μελέτες, σας είπα και πριν στην αρχή, ότι το χρώμιο κατατάσσεται στις... είναι τριπλή η δράση του, είναι μεταλλαξιογόνος, καρκινογόνος και τερατογόνος. Σε καμία περίπτωση, δηλαδή, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το μαγνήσιο. Σε καμία περίπτωση. Και θα έλεγα ότι όποιος πάει να το κάνει αυτό, αγνοεί βασικά πράγματα χημίας. Μάλιστα. Επειδή εμείς δεν θέλουμε να προκαλούμε πανικό, είναι δυνατό, αν δεν είναι πετρωματικού χαρακτήρα. Και πετρωματικού να είναι, δεν σημαίνει ότι είναι υγιές. Ναι, αν δεν είναι, να ολοκληρώσω λίγο τη φράση μου, αν δεν είναι πετρωματικού χαρακτήρα, αν δεν έχει προέρθει από πετρώματα. Και έχει, από τι άλλο μπορεί να έχει προέρθει το χρώμιο στο νερό? Το εξασθενές χρώμιο, η Διεθνής Βιβλιοκρατία και πάλι, ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αν θέλετε, λέει ότι η γεωγενής του, η πετρωματική, όπως το λέτε εσείς, προέλευσή του, μπορεί να είναι μόνο της τάξης των 1-2 έως 3, εγώ θα έλεγα, μικρογραμμάρια στο λίτρο. Άρα, οτιδήποτε παραπάνω από αυτό, για μένα, πιστεύω ότι είναι ανθρωπογενής προέλευσή του. Και δεν το λέω μόνο εγώ, Ζαμπετάκης. Αυτή είναι και η επιστημονική αντίληψη, αν θέλετε, ακόμα και στους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Όταν πηγαίνουν, ας πούμε, και βρίσκουν είναι και αναστρέψιμη ζημιά. Η ζημιά θεωρητικά είναι αναστρέψιμη, ναι. Αλλά ξέρετε, πρακτικά στην Ελλάδα, φανταστείτε τώρα, ας πούμε, έναν υπόγειο δροφόρο ορίζοντα του Ασοπού, ας πούμε, για παράδειγμα, που ξέρουμε πόσο μεγάλη βλάβη έχει πάθει, ή τον αντίστοιχο της Μεσαπίας στην Εύβοια. Φανταστείτε λοιπόν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού που είναι στον υπόγειο δροφόρο ορίζοντα του Ασοπού. Για να είναι μια ζημιά αναστρέψιμη, σημαίνει ότι αυτό το νερό θα πρέπει να καθαρίσει. Και πώς καθαρίζει το νερό μέσα σε έναν υπόγειο δροφόρο ορίζοντα? Μπαίνοντας καθαρό νερό μέσω των βροχών. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε μερικές δεκαετίες, θα έλεγα, για να καθαρίσει αυτό το υπόγειο δροφόρο ορίζοντα. Τώρα, το κατά πόσο αναστρέψιμο είναι, ναι, αν ζούσαμε 1500 χρόνια, θα προλαβαίναμε να το δούμε. Αλλά όταν ζούμε κάποια 60, 70, 80 χρόνια. Και αντίστοιχα τόσο θα ζήσουν τα παιδιά μας, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουν αρκετές γενιές για να δούμε μια αναστροφή σε αυτή την περιβαλλοντική ζημιά που έχει γίνει. Ο λόγος που σας ρωτάω αυτό είναι επειδή είδα ένα βίντεο τον τότε δήμαρχο της περιοχής που είχατε ασχοληθεί εσείς, να λέει ότι βρίσκεται εταιρείες από πίσω όπως η Siemens που φτιάχνουν φίλτρα, όπως ακούσαμε πολλά. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα μοιραστούμε με τους τηλεθεατές, αλλά η ουσία είναι μία. Μπορεί το χρώμιο να βγει από το νερό την ώρα του πριν πάει στο μπουκάλι που μπαίνει για να εμφιαλωθεί? Υπάρχει κάποιο φίλτρο που φιλτράρει το χρώμιο? Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν τεχνολογίες και οι τεχνολογίες είναι γνωστές. Και εδώ είναι και πεδίο δόξης λαμπρό για τους χημικούς μηχανικούς και για τους μηχανολόγους μηχανικούς της περιοχής και γενικότερα της Ελλάδας. Αλλά το θέμα είναι ότι, σας επαναλαμβάνω και πάλι, ότι πρέπει ο καθένας να μείνει στο μετερίζι του. Δηλαδή, οι χημικοί μας μιλάνε για τη χημεία, οι γεωλόγοι για τη γεωλογία, και ας αφήσουμε την τοξικολογία στους ειδικούς, που είναι οι γιατροί και οι τοξικολόγοι και οι ειδικοί επιστήμονες. Τώρα, για τη λύση, λοιπόν, την τεχνική, δεν μπορώ να σας μιλήσω εγώ που είμαι χημικός τροφίμων, αλλά θα πρέπει να ρωτήσετε κάποιον ειδικό, που είναι κάποιος μηχανολόγος μηχανικός, κάποιος χημικός μηχανικός, φαντάζομαι. Αλλά εδώ προσέξτε όμως και ένα τρυπάκι που πάει να παιχτεί σε πανελλήνια βάση. Με παίρνουν άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδας, και πραγματικά σας μιλάω από όλα τα μέρη της Ελλάδας, και μου λένε: ρε Σιγιάννη, να βάλουμε ένα φίλτρο στη βρύση στο σπίτι μας, να λύσουμε το πρόβλημα για το παιδί μας. Και λέω: ωραία, να βάλετε ένα φίλτρο στη βρύση σας, να λύσετε το πρόβλημα για το παιδί σας. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι όταν έρχεται τόσο ρυπασμένο νερό στη βρύση σας, αυτό το φίλτρο πρώτον θα είναι πανάκριβο, δεύτερον θα πρέπει να το αλλάζετε συνέχεια
Και τρίτον, γιατί να υπομειθείτε ένα κόστος το οποίο είναι ένα συνταγματικό σας δικαίωμα. Όλοι μας έχουμε δικαίωμα στον καθαρό αέρα και στο καθαρό νερό. Γιατί λοιπόν εγώ να δεχθώ ως πολίτης, που πληρώνω μάλιστα και τους φόρους μου, πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Άρα λοιπόν η λύση, ναι μεν είναι τα φίλτρα, αλλά τα φίλτρα πρέπει να τα βάλει η πολιτεία εκεί που πρέπει. Όχι να τα βάλει ο κάθε πολίτης στη βρύση του σπίτι του. Αν εξαιρέσουμε να γίνεται αυτό από πετρώματα, από τι μπορεί να είναι? Μπορεί να γίνει από φυτοφάρμακα, μπορεί να γίνει από βόθρους, μπορεί να γίνει από ρύπανση. Είδαμε ας πούμε 300.000 τόνους στον Ασοπό που δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Στο Λουτράκι, εννοείται το ξεσυνές στρώμιο. Εννοείται το ξεσυνές στρώμιο. Ναι, για να δημιουργηθεί αυτό, για να φανούν τέτοιες συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου. Για να γίνουν τέτοιες συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου, πάει να πει ότι κάποιοι άνθρωποι που παράγουν, κάποιες βιομηχανίες θα έλεγα, που παράγουν εξασθενές χρωμίο στα απόβλητά τους, πηγαίνουν και το πετάνε επίτηδες σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Γι' αυτό έχουμε τόσο πολύ μεγάλη τοπική. Φανταστείτε ότι στο Χίνκλεϊ στην Καλιφόρνια, όπου επί 12 χρόνια η εκεί εταιρεία Pacific Gas and Electric ρίπαινε με εξασθενές χρώμιο όλη την περιοχή. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα έχουμε και λίγο τη μαφία των αποβλήτων. Αν έχετε μιλήσει, ας πούμε, με τον κύριο Μέρκο και με την κυρία Καραβασίλη, θα σας το έχουν εξηγήσει αυτό. Έχουμε κάποιες ρυπαίνουσες βιομηχανίες, αλλά αυτές οι βιομηχανίες τι κάνουν? Για να μην τις πιάνουν στα πράσα, μεταφέρουν τα αποβλήτά τους λίγο παρακάτω. Όπως κάνει, ας πούμε, η γάτα, που πηγαίνει και τα σκεπάζει τα περιττώματά της. Εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Ας πούμε, ανοίγουμε μια γεώτρηση και πετάμε τα απόβλητά μας μέσα. Βέβαια, αυτή η γεώτρηση δεν σκεφτόμαστε ότι όλα αυτά τα απόβλητα θα καταλήξουν στον υπόγειο τροφοδοτήριο της περιοχής. Και άρα, λοιπόν, ο αγρότης που θα έχει μια διπλανή γεώτρηση, από την οποία θα τραβάει νερό για να ποτίσει το χωράφι του, μπορεί να τραβάει και τα απόβλητα του αλουνού, ο οποίος θα έχει πετάξει στη γεώτρηση του μέσα. Αυτά τα πράγματα γίνονται και γίνονται δυστυχώς ακόμη και σήμερα. Που μιλάμε, θα να σου πω. Και δυστυχώς, επειδή το θέμα της γεώτρησης, ξέρετε, είναι λίγο, πώς να το πω, ο καθένας έχει λίγο ένα δικαίωμα, σε εισαγωγικά δικαίωμα, να ανοίξει όποτε θέλει και όπως θέλει μια γεώτρηση, σε όποιο βάθος θέλει. Άρα, λοιπόν, το θέμα των γεώτρησεων είναι ένα θέμα που πονάει και εδώ πρέπει να βάλει πραγματικά χέρι. Αν θέλει κάποια στιγμή, να είμαστε σίγουροι για το νερό που πίνουμε. Κύριε Σαπετάκη, δεν θέλουμε να κλείσουμε έτσι αρνητικά. Θέλουμε να μας πείτε από τη δική σας πείρα, αν μπορεί να γίνει τώρα κάτι, σε περίπτωση που υπάρχει όντως το πρόβλημα, γιατί μιλήσαμε με τους οικολόγους πράσινων και μας είπαν ότι εύχονται να μην υπάρχει πραγματικά αυτό το πρόβλημα, εύχονται να έτυχε η συγκεκριμένη εταιρεία να έχει πρόβλημα και να μην είναι το πρόβλημα με όλο το Λουτράκι, με όλο τα νερά του Λουτρακίου. Μπορεί να γίνει κάτι άμεσα ώστε να προστατευτεί άμεσα το νερό? Φυσικά και εγώ δεν θα ήθελα να κλείσουμε αρνητικά. Και πρώτα-πρώτα σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε εσάς και στα άλλα τοπικά μέσα που έχετε κατανοήσει βασικά την αξία του προβλήματος και προσπαθείτε να αναδείξετε την αλήθεια. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να πούμε, είναι πριν να απαντήσω για το νερό, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ο καθένας, επειδή είναι πολίτης σε ένα δήμο, αλλά και επειδή πληρώνει και για το νερό, πρέπει να σκεφτεί ότι έχει άμεσο δικαίωμα σε καθαρό πόσιμο νερό. Άρα λοιπόν πρέπει να ενεργοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό βασικά το χρωστάμε όχι μόνο σε αυτούς μας, αλλά το χρωστάμε στις μελλοντικές γενιές αυτής της χώρας και ειδικά στα παιδιά μας. Τώρα, για το νερό, φυσικά και υπάρχει λύση. Σε κανένα επιστημονικό πρόβλημα ή τεχνικό πρόβλημα, αν αλίμονο εμείς οι επιστήμονες λέγαμε ότι δεν υπάρχει λύση, τότε θα έπρεπε να γίνουμε παπάδες όλοι και να πούμε ότι η λύση είναι η Δευτέρα Παρουσία και ο Θεός. Φυσικά και υπάρχει λύση όλα. Και γι' αυτό είμαστε και χημικοί, για να κατανοούμε τη χημική προέλευση όλων των φαινομένων. Και ξέρετε, κάθε αντίδραση είναι αντιστρεπτή. Όπως πηγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά, μπορεί κάλλιστα με τον κατάλληλο καταλύτη να πάει και από δεξιά προς τα αριστερά. Άρα λοιπόν, η κάθε ρύπανση, εκεί που βγάζει ρυπασμένο νερό, μπορούμε κάλλιστα να την κάνουμε να βγάζει καθαρό νερό. Άρα λοιπόν, στο χέρι μας είναι και χρειαζόμαστε βασικά μια συνέργεια, μια συνεργασία επιστημόνων και πολιτικών. Γιατί δυστυχώς, ξέρετε, οι πολιτικοί κρατάνε τα οικονομικά
την οικονομική κάνουλα της χώρας. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν οι πολιτικοί ότι πρέπει να μιλήσουν με τους επιστήμονες, αλλά όχι με έναν καταγγελτικό ρόλο. Ήσουν να κάτσουμε μαζί στο ίδιο τραπέζι και να βρούμε λύση, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά και τα ζουν και εκείνοι και εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.